Έχει αλλάξει, σύμφωνα μετά από τόσες αλλαγές που έχουν γίνει πλέον και που το νομικό πρόσωπο καταργήθηκε, είναι αλήθεια ότι οι Δήμοι και ο Δήμος μας έχουν περισσότερα εργαλεία στα χέρια τους για να τηρήσουν και να υλοποιήσουν το όραμα και τις δεσμεύσεις απέναντι στις κοινωνικές ομάδες. Ποιες είναι λοιπόν τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες? Σε συνέντευξη εφόλης της ύλης, προχώρησε η Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Τρίπολης, κυρία Κλειό Κλιμέτζου Παπαντονίου, ύστερα από την κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μιλώντας για τις κοινωνικές δομές και δράσεις που υλοποιεί αυτό το διάστημα ο Δήμος Τρίπολης. Ποιες είναι αυτές οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που αφορούν το Δήμο και εμένα, σαν Αντιδήμαρχο της Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης? Πρώτον, τα ΚΑΠΗ. Τρίτη ηλικία. Οφείλουμε σεβασμός, λέμε ξανά και ξανά ότι μετρητής πολιτισμού και ανθρωπιάς είναι το πόσο πολύ φροντίζουμε την τρίτη ηλικία. Τα ΚΑΠΗ μας λοιπόν έχουν μία πλούσια δράση, είναι εγγεγραμμένοι 1870, ενεργά μέλη είναι 700. Να πούμε ότι η επισκεψιμότητα, η καθημερινή, είναι περίπου 150 άτομα. Τι γίνεται στα ΚΑΠΗ? Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια κοινωνικοποίησης των ατόμων αυτών και δραστηριοποίησης. Έχουμε λοιπόν μια καταπληκτική ομάδα συμβουλευτικής που γίνεται από την ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό των ΚΑΠΗ. Έχουμε χορό από την κυρία Ζαμπαθά που εθελοντικά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ προσφέρει τις υπηρεσίες της. Χειροτεχνίες, χοροδία από την κυρία Παλιβού που επίσης την ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες που μας προσφέρει. Πάρα πολλές άλλες δράσεις, όπως η γιαγιά διαβάζει παραμύθι, μια πάρα πολύ έξυπνη ενέργεια. Οι κυρίες των ΚΑΠΗ πηγαίνουν και διαβάζουν μία φορά την εβδομάδα παραμύθια στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Επίσης, μία φορά το μήνα πίνουν το ποτό τους, το αναψυκτικό τους και συζητούν μαζί τα μέλη του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ με τα μέλη του ΚΑΠΗ. Έχουν γίνει δράσεις, κυρίως ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Έχει γίνει η κοπή της πίτας μας, η Τσικνοπέμπτη, ο χορός αποκριάτικος. Έγινε μια πολύ ωραία γιορτή για την 25η Μαρτίου με συμμετοχή της χοροδίας, συγκινητικότατη, άτομα πάρα πολύ μεγάλα σε ηλικία τραγούδησαν και απήγγειλαν ποίηματα. Και υπάρχει ο προγραμματισμός για επιπλέον εκδηλώσεις. Έχει ήδη προγραμματιστεί για την Παρασκευή η εκδρομή στο Μιστρά για τους χαιρετισμούς. Οργανώνεται μία εκδρομή στο τέλος Μαΐου εκπαιδευτικού περιεχομένου. Και θέλουμε και ήδη προσπαθούμε να υλοποιηθεί, θα υλοποιηθεί μία εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας. Αυτά λοιπόν για το ΚΑΠΗ. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θέλω να σας πω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και συμμετοχή από καινούργια μέλη που εγγράφονται. Πολύ θετικά όλα αυτά. Προχωράμε στη βοήθεια στο σπίτι, που είναι και λίγο έτσι, έχει και μία σχέση με το ΚΑΠΗ, γιατί η βοήθεια στο σπίτι γενικώς εξυπηρετεί άτομα πάνω από τα 65 και άτομα αμαία. Η βοήθεια λοιπόν στο σπίτι έχει μία ομάδα από κοινωνικούς λειτουργούς που αντιμετωπίζουν τα ψυχολογικά κυρίως προβλήματα των ωφελουμένων. Έχει νοσηλευτές που προσφέρουν μία πρωτοβάθμια περίθαλψη, ασχολούνται με τη συνταγογράφηση, με τις επισκέψεις στους γιατρούς και οικογενειακούς βοηθούς που αυτοί κυρίως ασχολούνται με τις υγιεινές συνθήκες διαβίωσης σε ένα σπίτι, βοηθούν για τα ψώνια και τέλος πάντων παρέχουν τις πρώτες ανάγκες στους ωφελούμενους. Οι ωφελούμενοι είναι περίπου 150 και εξυπηρετούνται καθημερινά περίπου στα 15 με 20 άτομα. Οι επισκέψεις είναι ανά εβδομάδα, μία εβδομαδιαίως σε όλα αυτά τα άτομα. Ένα σημαντικό επίσης είναι ότι απέκτησε η βοήθεια στο σπίτι διοικητικό προϊστάμενο, τον κύριο Παναγόπουλο. Έχουμε και καινούριους έτσι που εντάσσονται και το προσέχουμε πάρα πολύ αυτό σαν Δήμος γενικώς, να είμαστε ανοιχτοί σε όποιο άτομο έχει ανάγκη προς αυτό το θέμα και προχωρούμε, πιστεύω, και σε αυτό ομαλά και καλά. Πάμε στη ΣΥΔ, Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Εκεί λοιπόν είναι μία κατοικία για άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό πάνω από τα 18. Υπάρχουν κάποια κριτήρια για τα άτομα που εντάσσονται σε αυτά.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, γι' αυτό και προσπαθούμε και είμαστε και σε όλα τα άλλα projects που υπάρχουν τυπικότατοι με τους κανόνες του ΕΣΠΑ. Στη ΣΥΔΗ λοιπόν υπάρχει κοινωνική λειτουργός, υπάρχει νοσηλεύτρια και βοηθός. Εκεί λοιπόν τα άτομα αυτά περνούν ευχάριστα, ζουν μέσα σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον, με την έγκριση του οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν αποκόβονται από αυτό το περιβάλλον, επισκέπτονται συχνά και ο στόχος ποιος είναι? Η κοινωνικοποίηση των ατόμων αυτών με βόλτες, με διάφορες επισκέψεις παιδαγωγικού χαρακτήρα, με χειροτεχνίες. Η κοινωνικοποίησή τους λοιπόν, η αποφυγή της συνδρυματοποίησης και βασικά ο σεβασμός στην προσωπικότητα όλων αυτών των ατόμων, των ευπαθών αυτών ατόμων. Το πρόγραμμα αυτό τηρεί τέλεια τους στόχους τους, φιλοξενούνται 4 άτομα και προς το παρόν δεν έχουμε βρει και δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Κάτι πολύ επίκαιρο, κάτι πολύ ευαίσθητο. Είμαστε όλοι πάνω σε αυτό. Είμαστε ανοιχτοί και σαν Δήμος, αλλά και σαν περιφέρεια. Το ξέρετε καλά, έχει δομές η περιφέρεια για το να αγκαλιάσουν και να προτρύνουν όλες αυτές τις γυναίκες και τα παιδιά που κακοποιούνται να έρθουν προς τα εμάς. Ο ξενώνας αυτός λοιπόν λειτουργεί επίσης σύμφωνα με το ΕΣΠΑ. Να σας δώσω κάποια στοιχεία πολύ σημαντικά. Σύμφωνα με το παλιό, από το 2015 μέχρι το 2023 φιλοξενήθηκαν στο δικό μας τον ξενώνα 112 άτομα, ενώ ο στόχος από το ΕΣΠΑ ήταν 80. Και ο στόχος που έχουμε τώρα και που ήδη κοντεύει να ξεπεραστεί είναι μέχρι τον 12ο του 2025 να έχουμε φιλοξενήσει 30 άτομα. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία παιδαγωγός που ασχολείται και με τα παιδιά που μένουν εκεί, υπάρχει κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος και βέβαια διοικητικό προσωπικό και καθαρίστρια. Στόχος όχι μόνο σε εισαγωγικά η προφύλαξη αυτών των ατόμων, αλλά κυρίως η ένταξή τους στην κανονική ζωή. Ψυχολογική ενθάρρυνση, ψυχολογική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που έχουν και βασικά ένταξη είτε με σπουδές, είτε με εργασία και γενικώς σεβασμός στην προσωπικότητά τους, ενθάρρυνση και επιβράβευση στο ότι τόλμησαν να πούν το πρόβλημά τους και να το αντιμετωπίσουν, να ζητήσουν βοήθεια. Κέντρο κοινότητας. Πάρα πολύ σημαντικό το κέντρο κοινότητας. Είναι όπου έχει και κινητή μονάδα. Είναι το κέντρο κοινότητας Τρίπολης. Λειτουργεί από το 10ο του 2021. Να σας πω ότι έχουμε... Είναι εντυπωσιακά πάλι και αυτά που έχουν γίνει από το κέντρο κοινότητας, από τους καταπληκτικούς αυτούς υπαλλήλους, που πολλές φορές υπερβαίνουν το ωράριο και θα σας πω και γιατί. Γιατί είναι κινητή μονάδα και εξυπηρετούν τους δήμους και Μεγαλόπολης και Νότιας Κοινουρίας και Γορτινίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ταξίδι είναι εκεί. Με τι ασχολείται το κέντρο κοινότητας? Είναι μια κοινωνική υπηρεσία που παρέχει πληροφόρηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στους πολίτες για επιδόματα προνοιακά και το περιβόητο ΚΕΑ, το οποίο τώρα, όπως ξέρετε, θα πήγε στην περιφέρεια. Λοιπόν, για προνοιακά επιδόματα και γενικώς για παραπομπή και διασύνδεση των πολιτών με άλλους φορείς αυτών που βρίσκονται σε δυσμενείς ή οικονομικές ή καταστάσεις υγείας και βέβαια κάνει κοινωνικές έρευνες και συμβουλευτική και ψυχολογική και υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Έχουν γίνει 4.800.000 επισκέψεις από τον 10ο του 2021 που έχει ιδρυθεί και έχουν καταγραφεί επισκέψεις σε 1.900 νοικοκυριά, είτε νοικοκυριά με ένα άτομο είτε με πολλά. Η συμβουλευτική στήριξη έχει ξεπεράσει ήδη τις 406 συνεδρίες. Το κέντρο κοινότητας έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει και γενικώς έχει και πάρα πολύ φόρτο εργασίας. Είναι κάτι που μας απασχολεί, ότι θα θέλαμε παραπάνω προσωπικό και κάνουμε ενέργειες και προς αυτούς όλους τους τομείς. Κλείνοντας, η αρμόδια αντιδήμαρχος επισήμανε πως ο Δήμος Τρίπολης προσπαθεί να τρέχει σημαντικές συνεργασίες με φορείς, ώστε κάθε φορά να καταφέρνει την επίτευξη προγραμμάτων που βοηθούν το κοινωνικό σύνολο. Ο Δήμος
προσπαθεί και τρέχει ήδη με εμένα, έτσι σαν κύριο συνεργάτη, πρώτο συνεργάτη, συνεργασίες με φορείς, επιστημονικούς φορείς, με το Πανεπιστήμιο, όπως υπάρχει μια συνεργασία η οποία τώρα τελειώνει, υπογράφεται με το Mentor στο Στασινοπούλιο Ίδρυμα, που είναι ένα καταπληκτικό πρότυπο κέντρο πρόληψης και πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και έγκαιρης θεραπείας του Αλσχάιμερ. Είναι ένα πάρα πολύ πρωτοποριακό project που έχει πιλωτικό, έχει γίνει πιλωτικά, είναι το κέντρο του στην Αρκαδία, στην Τεγέα, στο Στασινοπούλιο. Αυτό λοιπόν τώρα έτσι έχει ήδη υπογραφεί και ξεκινάμε. Ένα άλλο πολύ ωραίο που θα περάσει αύριο από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκριθεί, είναι συνεργασία με την νοσηλευτική του Πανεπιστημίου, με την καθηγήτρια την κυρία Ρόχας, για διαιτητική αγωγή, για διαιτολογία, για ενημέρωση, αλλά κυρίως για ενημέρωση σε πρόληψη, αλλά κυρίως σε θεραπεία καρκινοπαθών. Δηλαδή μέσα στην αγωγή των ήδη υπαρχόντων καρκινοπαθών, τι ρόλο θα παίζει η διαιτολογία. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα ξεκινά και είναι νομίζω καταπληκτικό και θα βοηθήσει. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ρωμά λοιπόν. Υπάρχει το πρόγραμμα πρόληψης που ήδη αποφασίσαμε να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, όπου θα γίνει προληπτικά μαστογραφία, τεστ ΠΑΠ και εμβολιασμός για τον HPV ή κονδυλωμάτων στους Ρωμά του Δήμου μας και έποτε και άλλα. Ήθελα να πω ότι παραλάβαμε ένα πολύ καλό κλίμα και μια πάρα πολύ καλή κατάσταση από τον προκάτοχο, τον κύριο Κούρο, και τον ευχαριστούμε. Αλλά κυρίως ευχαριστώ, και αυτό είναι αλήθεια, έχω καταπληκτικούς συνεργάτες. Έχω την τιμή και την τύχη να έχω αυτούς κοντά μου. Είναι καταπληκτικοί όλοι και τους ευχαριστώ. Και βέβαια, να πούμε ότι κάνουμε λάθη όλοι μας, δεχόμαστε κριτική και δεχόμαστε και διορθώσεις.